Με ακόμη ένα αποκλειστικό θέμα του Open θα συνεχίσουμε. Είναι μαζί μα και πάλι ο Θοδωρή Βιενή. Μιλάμε τώρα, ο Θοδωρή, για έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ που πλαστογραφούσε τιμολόγια για να υπεξερεί χρήματα από τα ταμεία του οργανισμού. Ο άνθρωπο εντοπίστηκε και είναι εντυπωσιακό και το δαιμόνιο που έχει επιστρατεύσει για να το καταφέρει όλο αυτό. Ακριβώ. Πλαστογραφούσε τιμολόγια. Ουσιαστικά ο ίδιο ε, έπαιρνε τιμολόγια τα οποία είχαν ήδη εξοφληθεί στου ασφαλισμένου, άλλαζε τι ημερομηνίε και τα ποσά και ουσιαστικά εισέπρατε τα ποσά ε, είτε από το ταμείο θα λέγαμε, είτε ε, σε τραπεζικό λογαριασμό που είχε πρόσβαση. Να δούμε κιόλας δύο κρούσματα τα οποία εντόπισαν οι αρχέ. Ε, στη μία περίπτωση, στη μία πλα, το, πλαστογράφηση, ε, το γνήσιο τιμολόγιο ήταν 78,03 ευρώ. Ο επίορκος υπάλληλος τι έκανε. Έβαλε ουσιακά, ένα οχτάρι. Έβαλε ένα οχτάρι ε, της αρεσκίας του και... Υσέπραξε 878,03 ευρώ. Και στη δεύτερη περίπτωση, φυσικά είναι πάρα πολλέ περιπτώσει, μα μας λένε από τον Ενίο Εμφόρια Κοινωνικής Ασφάλισης, το γνήσιο ε, τιμολόγιο εντολή πληρωμής ήταν 33,89 ευρώ. Εδώ έβαλε ένα εξάρι. Εδώ ένα εξάρι. Εδώ έβαλε <σχλήκαλος> ένα εξάρι, 633,89 ευρώ. Να χαρά. Με αυτόν τον τρόπο Ένας πάντως, μιλάμε για, για μια σημαντική ζημία για τον οργανισμό. Η ζημιά συνολικά, μέχρι στιγμής ε? δεν έχει τελειώσει η έρευνα. Mm. Ξεπερνά τα 100.000 ευρώ, ε, τις 100.000 ευρώ. Και μάλιστα έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα η υπόθεση του υπαλλήλου. Ένα πράξη και, και γίνεται και έρευνα για να δουν αν υπήρχε συμμετοχή και άλλων υπαλλήλων στην συγκεκριμένη υπόθεση. Το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή.